Χαίρετε, Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, ένα εμβόλυμο vlog, βγαίνει τώρα έτσι μεσημεριάτικα και είναι συνέχεια του χθεσινού εμβόλυμου vlog, το οποίο είχε τίτλο «Θα σου ρίξω χολή, αλλά θα το κάνω με ευγένεια και αγάπη, τι άλλο θα ακούσουμε πλέον». Νομίζω περισσότεροι το έχετε δει το εκείνο το χθεσινό vlog, γιατί έχει 14-15 χιλιάδες θεάσεις αυτή τη στιγμή, πριν να ολοκληρωθούν 24 ώρες που είναι στο κανάλι. Λοιπόν, έχω μαζέψει δύο σχόλια από τα σχόλια που ήταν κάτω από το βίντεο και τα διαβάζω γιατί δίνουν την ευκαιρία να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο πάνω στο θέμα ε, τι είναι κριτική, τι είναι καλόπιστη κριτική, τι μπορεί να είναι κακόπιστη κριτική και επίσης μου δίνεται και εμένα ευκαιρία να ξεκαθαρίσω ακόμη περισσότερο ή ε, ε, ακόμη πιο πέρα για ποιο λόγο κάνω μετριασμό στα σχόλια και ποιο είναι ο στόχος μου όταν το κάνω εδώ στο κανάλι. Το πρώτο σχόλιο είναι σύντομο. Λέει μια φίλη, θέκλα, γιατί είμαστε τόσο ευαίσθητοι στην κακή κριτική και την τοξικότητα. Η ερώτηση αυτή από μόνη τη έχει θέμα. Επειδή ε, είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα ένα θεωρητικό vlog που μιλούσε για την υπερευαισθησία και την παρορμητικότητα. Και αν είναι κακό πράγμα η ευαισθησία και γιατί κάποιοι κατηγορούν του ανθρώπου που έχουν. Ε, έχουν καλή διέστηση και αντιλαμβάνονται πράγματα ως υπερευαίσθητους. Λέει, συνεχίζει η φίλη, φταίει που δεν έχουμε θωρακίσει τις άμυνες μας, φταίει η χαμηλή αυτοεκτήμηση ή και το αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον. Και συνεχίζει και ρωτάει εγώ, και δηλώνει, εγώ συνήθως επηρεάζομαι αρκετά από μια κακοπροαίρετη κριτική, με παραλή. Θέλω να πω σε αυτή τη φίλη ότι δεν είναι ελάττωμα να έχουμε ευαισθησία στην κακία και στην τοξικότητα ίσα ίσα είναι προτέρημα, γιατί μπορούμε να διαισθανθούμε και να καταλάβουμε νωρί ποιε περιπτώσεις, ποιε συνθήκες, ποιε συνδια... Συν, συν συνδιαλλαγές ή συναναστροφές μπορεί να είναι βλαπτικές προς τη ψυχική μας υγεία και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Το κομμάτι που λες για άμυνες και για χαμηλή αυτοεκτήμηση για ιστορικό γενικό περιβάλλον, θέλω να δεις το vlog που είχαμε κάνει πριν λίγες μέρες για την παρορμητικότητα και την ευαισθησία. Και τη διαφορά μεταξύ παρορμητικότητας και ευαισθησίας, γιατί σε εκείνο το vlog μιλάω αναλυτικά για την ευαισθησία, που είναι ένα πάρα πολύ καλό χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και δεν είναι κακό πράγμα. Και κακώ ονομάζουμε κάποιους ανθρώπους που ενοχλούνται με την τοξικότητα υπερευαίσθητους. Και ε, είναι άλλο πράγμα η υπερευαισθησία και άλλο πράγμα η ευθυξία. Ευθυξία σημαίνει να ενοχλούμε με σχόλια τα οποία δεν έχουν αρνητική χρειά ή δεν έχω αρνητικό σκοπό αυτός που τα γράφει και να ενοχλούμε γιατί χτυπάνε πάνω σε ένα δύνατο σημείο μέσα μου. Ευαισθησία είναι να έχω καλή αίσθηση και να προσλαμβάνω τα σήματα ότι κάτι που διαβάζω ή κάτι που ακούω δεν μου κάνει καλό. Ε, και στο σημείο που λες, Φιλενάδα, ότι εσύ συνήθως επηρεάζεσαι αρκετά από μια κακοπρέρετη κριτική και σε παραλύει, εγώ σου απάντησα στα σχόλια ότι εμένα με θυμώνει και μου δίνει δύναμη να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Το γεγονό ότι σε παραλύει και στενοχωριέσαι, αυτό όντω δείχνει ίσω χαμηλή ευτοκτήμηση και ενοχικότητα, και νομίζω πρέπει να το δει με έναν ψυχολόγο προσωπικά, δηλαδή να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα. Σήμερα είδα ένα σχόλιο από μια άλλη κυρία, η οποία έγραψε. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Εντάξει, δηλαδή, εγώ το είχα διαβάσει πρωτού τροποποιηθεί, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, το είχα διαβάσει όπω ήταν γραμμένο αρχικά. Απάντησα, μετά είδα ότι τροποποιήθηκε. Θα το διαβάσω όπω τροποποιήθηκε. Είναι οκ. Okay. Λέει και το όνομα τη, αλλά δεν θα διαβάσω το όνομα τη κυρία για ευνόητου λόγου. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Σα παρακολουθώ εδώ και ένα χρόνο περίπου και ποτέ δεν έχω σχολιάσει στο κανάλι. Όσο και να μην το πιστέψετε, σα εκτιμώ για τη δουλειά σα και το έργο σα. Δεν υπάρχει λόγο να μην το πιστέψω. Δεν υπάρχει λόγο να μην το πιστέψω. Αν μου δώσει λόγο παρακάτω, να το σκεφτώ. Αλλά στην αρχή δεν υπάρχει λόγο. Σα θεωρώ εξαίρετη επιστήμον. Όσο με αφορμή κάποια άλλα βίντεο που είχα δει, και με αφορμή το, τα τελευταία βίντεο που ανεβάσατε σχετικά με το χωρισμό σα, πήρα το θάρρο να γράψω το παρόν σχόλιο, αν και ξέρω ότι δεν θα σα αρέσει. Ωστόσο, ο καθένα έχει δικαίωμα να γράψει την άποψή του. Εδώ θα σου πω, φίλοι, ότι προέτρεξε και ήσουνα και σίγουρο ότι δεν θα μου άρεσε, ενώ κάτι διαφορετικό συμβαίνει τώρα. Ε? Θεωρώ ότι αν και είστε δημόσιο πρόσωπο, όπως λέτε, δεν έχετε αξικιωθεί με την αρνητική κριτική, την οποία ονομάζεται πολύ εύκολα τοξικότητα και κάνετε κατάχρηση του συγκεκριμένου όρου. Το ότι κάποιος δεν σας λέει αυτά που θέλετε να ακούσετε, δεν σημαίνει ότι είναι τοξικός. Και μιλάω για το σχόλιο της πρώτης κυρίας και όχι για το mail που λάβατε που όντω ήταν προσβλητικό. Επίση, ήδη παραδέχεστε πω όποιο σχόλιο ακόμη κι α μην είναι προσβλητικό δεν σα αρέσει, διότι μπορεί ο γράφο να εκφράζει διαφορετική άποψη από τη δική σα, το διαγράφετε. Εδώ θα κάνω ε, μία παύση, θα μιλήσω και για τα προηγούμενα και θα πω ότι παραδέχομαι και το έχω τονίσει πολλέ φορέ και μου δίνεται, σε ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να το τονίσω και μέσα από αυτό το βλογ, ότι διαγράφω τα σχόλια τα οποία έχουν ρητορική μίσου, έχουν τοξικότητα. Και όταν τους δοθεί ευκαιρία να απαντήσουν για να ξεκαθαρίσει αν έχουν τοξικότητα ή όχι, δεν απαντούν. Ή λειτουργούν με έναν τρόπο που δείχνει ότι όντως καλά διαισθάνθηκα από την αρχή ότι υπάρχει τοξικότητα. Δεν, σχο... δεν διαγράφω τα σχόλια που δεν μου αρέσουν. Διαγράφω τα σχόλια που εγώ ως δημιουργός και διοκτήτης αυτού του καναλιού κρίνω ότι είναι επιβλαβή για την ψυχοεκπαιδευτική διαδικασία που δίνεται εδώ. Και άμα μπείτε κάτω από το κάθε βίντεο θα δείτε πάρα πολλά σχόλια. Δηλαδή μη φανταστείτε ότι διαγράφω τα σχόλια όλα. Υπάρχουν και σχόλια τα οποία μου να μην προλάβω να τα δω. Αλλά αν δω ένα σχόλιο που βγάζει μάτι, θα δώσω πρώτα την ευκαιρία να μου εξηγήσει ο άλλο τι θέλει να πει. Θα γράψω αυτό που λες με κάνει να νιώθω ότι είναι αυτό, αυτό και αυτό, να του δώσω την ευκαιρία να εξηγήσει και μετά θα του πω τώρα, θα σου κάνω, θα σε βάλω σε απόκρυψη, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αυτή που έχει χτιστεί με πολύ κόπο από εμένα και έχει μαζέψει πάνω από 40.000 subscribers, συνδρομητές και μπαίνουν πάνω από 100.000 άνθρωποι το μήνα, όπως δείχνουν τα στατιστικά του YouTube σε αυτή την πλατφόρμα, δεν θα σου επιτρέψω σε αυτή την πλατφόρμα να κηρύττεις ρητορική μίσους. Ναι, έχω πάλι σε απόκρυψη κατευθείαν σχόλια τα οποία ήταν υβριστικά. Έχω βάλει σε απόκρυψη κατευθείαν σχόλια τα οποία ήταν ε, ε, ε ξέπεμπα ρητορική μίσους προς μια ομάδα του πληθυσμού. Για παράδειγμα τα ομοφοβικά σχόλια κατευθείαν μπαίνουν σε απόκρυψη. Ή τα σχόλια τα οποία προσβάλλουν τι ε, τις γυναίκες ή προσβάλλουν τους άνδρες, είναι εμείς άνδρα, ή μισογυνιστικά ή οτιδήποτε μπαίνουν σε απόκρυψη. Γιατί, Γιατί αυτό δεν ταιριάζει με κανόνες λειτουργίας του καναλιού. Το κανάλι εδώ είναι το διαδικτυακό μου σπίτι, στο οποίο, του οποίου ανοίγω την πόρτα και είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν οι άνθρωποι που, λειτουργούμε, που συμφωνούν με τους κανόνες λειτουργίας του καναλιού. Δεν είναι δημόσιος χώρος εδώ του στυλ, ε, έχει δημιουργηθεί αυτόματα από μόνος του και ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Είναι ένας ιστοχώρος τον οποίο έχω δημιουργήσει εγώ, τον οποίο επιμελούμε εγώ, εργάζομαι σκληρά καθημερινά για να ανεβάσω το υλικό που ανεβάζω. Και είναι ένα χώρο στον οποίο δίνεται ευκαιρία σε μένα να με επικοινωνήσω στον κόσμο πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ψυχολογία, με τι ανθρώπινε σχέσει και τη δική μου οπτική αυτών των πραγμάτων. Ούσα ψυχολόγο και ούσα ενεργή ψυχολόγο για 20 χρόνια και συγγραφέα τα τελευταία πόσα χρόνια. Ε, άρα αυτό που λέτε ότι όποιο σχόλιο ακόμη και α μην είναι προσβλητικό δεν μα αρέσει, το διαγράφω, αυτό δεν ισχύει. Αυτό έχει καταλάβει εσύ, αλλά δεν ισχύει. Εμένα προσωπικά αυτό μου δείχνει ότι θέλετε να έχετε ένα κανάλι που θα αποτελείται από κόλακε και φανατικού οπαδού και όχι από ανθρώπου που έχουν κριτική σκέψη και εκφράζουν την άποψή του επιδιώκοντα διάλογο. Διαφωνώ μαζί σου. Φυσικά δεν έχει νόημα να διαφωνήσω γιατί στηρίζει αυτή τη δήλωση ότι αυτό σου δείχνει ότι θέλω να έχω ένα κανάλι που να έχει κόλακε και φανατικού οπαδού κλπ. Τη στηρίζει πάνω στην προηγούμενη υπόθεση που κάνει ότι εγώ διαγράφω όποια σχόλια δεν μου αρέσουν, που δεν ισχύει και σου το έχω εξηγήσει. Όποιο είναι αντίθετο από εσά, τον κάνετε απόκρυψη, ζητάτε διαγραφή από το κανάλι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω επιχειρηματολογώντα και πάνω σε στοιχεία και να δοθεί χώρο και έδαφο για γόνιμη συζήτηση όπω νομίζω ότι κάνω αυτή τη στιγμή με αυτό το vlog. Καμία σχέση. Νομίζω το έχετε καταλάβει ε, δεν το έχετε καταλάβει ακριβώς πως είναι γιατί φαίνεται κιόλας ότι δεν παρακολουθείτε όλα τα βίντεο άρα κάποιο που δεν παρακολουθεί όλα τα vlogs και δεν παρακολουθεί πως λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις και πως εξελίσσεται αυτή η λειτουργικότητα του καναλίου έτσι όπως την έχουμε μπορεί χάνοντας επεισόδια να θεωρήσει ε, ε, αφελώς ότι α, αυτή διαγράφει όποιον δεν της αρέσει, καμία σχέση. Ε, αυτό εμένα προσωπικά σαν τηλεθεάτρια μου μοιάζει απολυταρχικό και καθόλου δημοκρατικό. Και ειλικρινά ούτε εγώ θέλω να είμαι πλέον εγγεγραμμένη σε ένα τέτοιο κανάλι. Λοιπόν, λυπάμαι που αυτό εσένα έτσι όπως το έχεις αντιληφθεί και έτσι όπως το έχεις ερμηνεύσει μέσα σου, σου μοιάζει απολυταρχικό και καθόλου δημοκρατικό. Ε, κατά τη γνώμη μου δεν είναι απολυταρχικό και μη δημοκρατικό. Κατά τη δική μου τη γνώμη, εάν όμως ακόμη και μετά από αυτό το βίντεο που θα κάνω, που παίρνω αφορμή από το δικό σου εύστοχο ερώτημα και εύστοχη τοποθέτηση να φτιάξω αυτό το vlog, ακόμη αν θεωρείς, αν συνεχίσεις να α, θεωρείς ότι δεν είναι δημοκρατική, ο δημοκρατικός ο τρόπος μου και είναι απολυταρχικός, μπορείς κάλλιστα να απεγγραφείς από το κανάλι και δεν θα έχουμε καθόλου αρνητικά συναισθήματα. No hard feelings που λένε οι Λοιπόν, για να το κλείσω αυτό επειδή μετά ανοίγει άλλο θέμα στο σχόλιο, από την αρχή που έφτιαξα το κανάλι δεν είχα ανοίχτα τα σχόλια. Δεν είχα ανοίχτα τα σχόλια επειδή γνώριζα από την εμπειρία που έχω ως χρήστης του διαδικτύου τα τελευταία 20 χρόνια, γνώριζα ότι κάτω από οποιοδήποτε δημόσιο βίντεο μπορεί να μπει ο και να γράψει οτιδήποτε του κατέβει. Και είχα κλειστά τα σχόλια. Μη είπε ένα φίλο μου πριν 3-4 χρόνια, ο Γιώργο Τσόκο, ξέρει ποιο είναι, μου λέει πρέπει να ανοίξει τα σχόλια, γιατί με το να έχει τα σχόλια κλειστά, δεν αφήνει να δημιουργηθεί μια κοινότητα. Αλλά μου λέει, αν θέλει. Ε, του λέω, άμα ανοίξω τα σχόλια μα και γράφει ο καθένα ό,τι να είναι, μου λέει υπάρχουν τρόποι να τα, να τα μετριάζει τα σχόλια. Υπάρχει τρόπο να βάζει σε απόκρυψη σχόλια τα οποία θεωρεί ότι δεν συνάδουν με την πνευματική πορεία του καναλιού. Με η με, το, με τον κόσμο, τον διαδικτυακό που έχει δημιουργήσει εκεί πέρα. Η μπορεί να σβήνει κάποια σχόλια, η μπορεί να κάνει report κάποιου χρήστε. Report δεν έχω κάνει κανέναν ποτέ μεταξύ. Δεν θεωρώ σκόπιμο να κάνω report κάποιον. Έχω κάνει απόκρυψη και την απόκρυψη την έχω κάνει στι περιπτώσει εκείνε τι οποίε διαισθάνθηκα πω ήταν τοξικά κάποια σχόλια. Προσπάθησα να το, να το επιβεβαιώσω αν ήταν ή όχι και η επιβεβαίωση βγήκε ότι ήταν. Και επειδή δεν μπορώ άλλα λέω, άλλα κάνω και άλλα να εννοώ, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι προσωπική μου αρχή στη ζωή μου να μην δέχομαι τοξικότητα. Και τοξικότητα τι σημαίνει? Τοξικότητα σημαίνει δράσεις, στάσεις και συμπεριφορές που έρχονται από κάποιον άλλο προς εμάς οι οποίες μας προκαλούν ζημιά στη ψυχική μας υγεία, μας δηλητριάζουν ψυχικά. Είναι ένας όρος ο οποίος δεν είναι ακαδημαϊκός όρος, είναι δόκιμος όρος ψυχολογικός επειδή χρησιμοποιείται για πάνω από 30 χρόνια, ο όρος τοξικότητα. Υπάρχουν πολλή βιβλιογραφία στην, στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική μεταφρασμένη που μιλά για τοξικούς ανθρώπους, τοξικές σχέσεις κλπ. κλπ, κλπ. Ε, δεν είστε ψυχολόγος από ό,τι έχω καταλάβει μέσα από το σχόλιο σας, αλλά Πιστώστε έναν άνθρωπο που είναι ψυχολόγος και έχει εργαστεί και 20 χρόνια με για 20 χρόνια με ανθρώπους και έχει μεγάλη πείρα από διάδραση στο διαδίκτυο, ότι μπορεί να καταλάβει ίσως λίγο πιο ακριβώς, με περισσότερη ακρίβεια από κάποιον που δεν έχει αυτή την εκπαίδευση και δεν έχει αυτή την πείρα, να καταλάβει ποια σχόλια είναι τοξικά ή όχι και να μην κάνει κατάχρηση του όρου. Πάμε στο επόμενο κομμάτι του σχολείου. Επίση, πριν την ανακοίνωση του χωρισμού σα, ανεβάσατε βίντεο με παρόμοια θέματα δίνοντα συμβουλέ ω ειδικό στον τομέα των σχέσεων λόγω τη ιδιότητά σα. Βίντεο για χωρισμού ανεβάζω από το 2011 που έχω φτιάξει το κανάλι. Δεν ανέβασα ειδικά βίντεο για χωρισμού επευκαιρία του χωρισμού μου. Όχι ψάξει, επειδή όπω καταλαβαίνω δεν παρακολουθεί τακτικά το κανάλι, το κανάλι έχει πάνω από 1700 βίντεο μέσα. Πήγαινε σε όλα τα βίντεο πίσω για να δει ότι σε ταχτά χρονικά διαστήματα, επειδή ο χωρισμό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί του περισσότερου που έρχονται στο κανάλι και οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται για πρώτη φορά στο κανάλι έρχονται για να βρουν απαντήσει ή να, να πάρουν ψυχοεκπαίδευση ή να πάρουν γνώσει ψυχολογία γύρω από ένα χωρισμό. Γι' αυτό το λόγο κάνω συχνά βίντεο με χωρισμό. Και λε. Α, ε... mm. ε, ε, είχα αφήσει κάτι προηγουμένω να το διαβάσω και αυτό. Ω ειδικό στον τομέα των το σχέσεων λόγω τη ιδιότητα σα. Λοιπόν, πώ το προηγούμενο που είχε γράψει, να το γράψα. Τέλο. Όσον αφορά τα λεχθέντα σχετικά με την προσωπική σα ζωή και του λόγου του χωρισμού σα, εννοείται πω κανέναν δεν τον αφορά. Ωστόσο πρέπει να καταλάβετε και ένα παραπάνω, εφόσον έχετε δουλέψει τόσα χρόνια στην τηλεόραση όπως λέτε. Έχω δουλέψει στην τηλεόραση. Δεν λέω πως έχω δουλέψει στην τηλεόραση. Έχω δουλέψει στην τηλεόραση. Πως όταν ένα δημόσιο πρόσωπο εκθέτει το ίδιο την προσωπική του ζωή, είναι λογικό μετά να λεχθούν και κακόλογα σχόλια. Όταν κάποιο δεν θέλει να μιλάνε για την προσωπική του ζωή, δεν την εκθέτει με το να παρουσιάζεται δημοσίω ω το τέλειο ζευγάρι που το έχουν ω πρώτη πολύ φίλη του καναλιού με αποτέλεσμα μετά από την ανακοίνωση ενό ξαφνικού χωρισμού να πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Λοιπόν, ε, ακόμη και αν δεν ε, παρουσίαζα τον ιδιαίτερο σύζυγο μου στο κανάλι, οποιος έχει παρουσιαστεί σε κάποια vlogs, σε κάποια χαλαρά και έκτακτα vlogs, ε, αν δεν τον είχα, και το οποίο ονομάζαμε Couples Vlogs, ε, και να μην τον είχα παρουσιάσει ήταν γνωστό ότι ήμουν παντρεμένη λόγω του ότι ε, αν κάνεις καθημερινά τηλεόραση, γιατί τον καιρό παντρεύτηκα έκανα καθημερινά τηλεόραση, δεν μπορείς να παντρεύτες κρυφά. Μ? Και ούτε το θεώρησα και το, 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 θεωρώ και όμορφο πράγμα όταν πλέον έχεις αποστασιοποιηθεί από το γραφείο εντάξει, και δεν βλέπεις κόσμο και δεν είσαι θεραπευτής εν ενεργεία, δεν το θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να αποκρύψεις ότι έχεις παντρευτεί. Από τη στιγμή που ο κόσμο γνώριζε ότι ήμουν παντρεμένη και από τη στιγμή που χώρισα και οφείλω να το πω ότι χώρισα γιατί όπω έχω εξηγήσει, δεν τα έχει δει όλα τα βίντεο προφανώ. Όπω έχω εξηγήσει, ειδικά τι πρώτε μέρε ήμουνα πάρα πολύ στενοχωρημένη, μου ήρθε ω κεραυνό ενευθρία και εμένα μου ήρθε ω κεραυνό ενευθρία. Ε, εξήγησα και είπα ότι έχω χωρίσει για να μην είμαι ε, ψεύτικη απέναντί σα και να σας λέω ψεύτικα πως είμαι καλά ενώ δεν είμαι. Ε, α, ακόμη και αν δεν είχε εμφανιστεί ο ενδιαστάσει σύζυγος μου στο κανάλι, πάλι θα το έλεγα και πάλι θα ασχολούνταν ο κόσμος και θα έλεγε «Μα γιατί αυτή που είναι ψυχολόγος χώρισε». Και να πάνε και παρακάτω δάσκαλοι που δίδασκες και νόμο δεν είναι κράτης, υποθέτοντας φαλερά ότι ο, ο ψυχολόγος διδάσκει να μην χωρίζει ποτέ και ότι ο ψυχολόγος διδάσκει ότι όλες οι σχέσεις πρέπει να είναι τέλειες και ότι ο ψυχολόγος διδάσκει πως οι άνθρωποι δεν αλλάζουν με τον χρόνο. Ε... αυτό που λες ότι εγώ είχα παρουσιάσει τη σχέση μου ως την τέλεια σχέση και ως το τέλειο ζευγάρι με βρίσκει, α, δεν με βρίσκει σύμφωνη επειδή σε όλα τα βίντεο που ήμασταν με τον Μαναγιώτη πολλές φορές έλεγα εμείς τσακωνόμαστε συχνά αν μαζί δεν τσακωνόμαστε θα το πιστεύετε δεν προσπάθησα να παρουσιάσω τη σχέση μου ως τέλεια, ούτε θεωρούσα τη σχέση μου τέλεια. Τη θεωρούσα καλή για μένα, για, για αυτό το λόγο και ήμουνα εκεί. Και επίσης αυτά που έχω πει για το ότι ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο και ήταν η πρώτη φορά που δόθηκα ολοκληρωτικά, ισχύει έστω και αν έχουμε χωρίσει τώρα. Ε, το, το να πάρουν οι φίλοι του καναλιού το ζευγάρι μας ως πρότυπο είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το ενθάρρυνα δεν είχα αυτό το σκοπό. Αν κάποιο από μόνο του το έχει πάρει ω πρότυπο, λυπάμαι πολύ και γι' αυτό το λόγο κάθομαι και δίνω εξηγήσει τώρα, επειδή ακριβώ συνειδητοποίησα και αντιλήφθηκα ότι κάποιοι φίλοι από το κανάλι, επειδή εγώ έκανα το λάθο, εκ των υστέρων το παραδέχομαι, το λέω. Έκανα το λάθο να, να, βάζω τον ενδιαστάσει σύζυγο μου στα βίντεο, έκανα λάθο. Εκ των υστέρων το παραδέχομαι αυτό το πράγμα. Την ώρα που το έκανα, δεν το αντιλαμβανόμουν πω έκανα λάθο. Ε, και ταυτίστηκαν αρκετοί άνθρωποι με τη σχέση μα όπω φαινόταν και όπω ήταν, γιατί η σχέση μα φαινόταν όπω ήταν. Δεν είμαι του φαίνεσθε εγώ τουλάχιστον, ούτε και εκείνος είναι του φαίνεσθε. Όσο ήμασταν καλά, ήμασταν καλά και φαινόταν. Είχε μέρε που δεν ήμασταν καλά και πάλι φαινόταν πω δεν ήμασταν καλά. Πολλά mail λαμβάνω αυτέ τι μέρε που μου λένε Α, εκείνη τη μέρα που κάνατε εκείνο το vlog, που είχατε εκείνη τη διαφωνία. Α, κάτι κατάλαβα ότι δεν πάει καλά, που μπορεί να καταλάβατε εσεί και εγώ να μην είχα καταλάβει. Όπω και να έχει. Πάω πίσω σε αυτό που είχε γράψει προγνώση και το διάβασα προθύστερα. Επίση, πριν την ανακοίνωση του χωρισμού σα, ανεβάσατε βίντεο με παρόμοια θέματα, δίνοντα συμβουλέ ω ειδικό στον τομέα των το σχέσεων λόγω τη ιδιότητα σα. Είναι λογικό και επόμενο μετά ο κόσμο να μπερδεύεται όταν αντιλαμβάνεται ότι η εικόνα που είχε χτίσει για κάποιον διαλύεται. Η εικόνα που έχουμε χτίσει για κάποιον, όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, είναι πάντοτε υποκειμενική. Πάντοτε. Ποτέ δεν είναι η εικόνα που χτίζουμε για κάποιον και συνήθως τη χτίζουμε βασισμένη πάνω στις δικές μας προσδοκίες, οράματα, επιθυμίες κτλ. Λοιπά, λοιπά. Άλλο πράγμα η προσωπική ζωή του ανθρώπου και άλλο πράγμα οι γνώσεις του στη ψυχολογία και οι ψυχοεκπαιδευτικές του ικανότητες. Παρόλο που αυτές τις μέρες θα μπορούσα κάλλιστα να αποσυρθώ και να πω αποσύρωμαι, δεν θα βγαίνω στο κανάλι, υπάρχουν 1700 βίντεο, αυτό μου βγαλτώ, στο YouTube δεν έχω 1700 βίντεο δημόσια. Υπάρχουν 1700 βίντεο, ο μπορεί να δει ένα από αυτά τα 1700 βίντεο κάθε μέρα και να μην χρειαστεί να βγάλω. Ο βασικό λόγο σου, παρόλο που δεν είμαι και στην καλύτερη φάση μου ψυχικά και συναισθηματικά, που βγαίνω στο κανάλι, είναι ακριβώ επειδή έχω βγάλει τον ενδιαστάσει σύζυγου μου στο κανάλι, που τα δική μου απόφαση. Μπορούσα να πω όχι και δεν είπα όχι. Δική μου απόφαση. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη Οφείλω τώρα να είμαι εδώ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πάρει πολύ προσωπικά το χωρισμό και επειδή τον έβλεπαν εδώ. Το αντιλαμβάνομαι. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι λογικό επίσης μετά από ένα ξαφνικό χωρισμό κάθε τηλεθεατής να σκέφτεται διάφορα, εφόσον ήδη ίδια δώσατε αυτό το δικαίωμα με την έκθεση της σχέσης σας. Να, α, όταν λες έκθεση της σχέσης μας, για να μην ειλικρινείς, δεν σας λέγαμε και ούτε λέγαμε σε κανέναν άλλο τι κάναμε τις υπόλοιπες ώρες που δεν είμαστε στο διαδίκτυο ή τι θέματα είχαμε μεταξύ μας και πρόκειται να πούμε. Ε, ε, δε, είναι λογικό καθένας να σκέφτεται διάφορα. Όταν όμως βγάζει μια ανακοίνωση που λες παρακαλώ σεβαστείτε ότι δεν θέλουμε να πούμε για ποιο λόγο χωρίσαμε. Δεν είναι λογικό ένα καλ... ε, τηλεθεατή που έχει καλά κίνητρα να σεβαστεί αυτό το δεν θέλουμε να πούμε. Και επίση, επειδή η takes two to tango, χρειάζονται δύο άνθρωποι για να χορέψουν ταγκό, πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα ότι οι αποφάσει έχουν ληφθεί από κοινού. Δεν είμαι εγώ που λαμβάνω τι αποφάσει. Δεν είμαι εγώ μόνο εγώ που λαμβάνω τι αποφάσει. Και δεν έχω κανένα δικαίωμα να μιλήσω για κάτι που αφορά και κάποιον άλλον άνθρωπο, εφόσον άλλος ο άλλο άνθρωπο δεν θέλει να μιλήσω. Και το σέβομαι και συμφωνώ. Ε, Όπω επίση τα βίντεο. Μου είπαν καλή ιδέα να κατεβάσει τα βίντεο και τα κατέβασα τα βίντεο, σεβόμενη και τη δική του επιθυμία. Και με ένα γνώμη μου ήταν καλύτερα να κατεβάσω τα βίντεο, γιατί εκ των υστέρων και εγώ ίδια συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πολύ καλή ιδέα που κάναμε αυτά τα βίντεο. Δεν τα έκανα με κακή πρόθεση. Τα έκανα ίσω με παρορμητικότητα. Και εκ των υστέρων λέω: Όχι, ναι, δεν ήταν καλή ιδέα να ανακατέψω την προσωπική μου ζωή με τη δουλειά. Δεν το έκανα με κακή πρόθεση πραγματικά. Αλλά εκ των υστέρων λέω: Δεν βγήκε σε καλό. Ε, έχω διαβάσει διάφορα σχόλια ότι η υπερέκθεση έχει οδηγήσει στο χωρισμό. Όχι, καμία σχέση υπερέκθεση με το χωρισμό. Καμία απολύτω σχέση δεν έχει υπερέκθεση με το χωρισμό. Ούτε η δημοσιότητα έχει καμία σχέση με το χωρισμό. Είναι καθαρά προσωπικά δικά μα θέματα που δεν έχουν να κάνουν ούτε με το YouTube. Ούτε με το Facebook, ούτε με το Instagram, ούτε με το Twitter, ούτε με το διαδίκτυο γενικότερα. Αυτό έχει συμβεί και με άλλους διάσημους ξαφνικούς χωρισμούς που προηγουμένως παρουσιαζόντουσαν ως το τέλειο ζευγάρι. Ξαναλέω ότι ποτέ δεν έχω προσπαθήσει να παρουσιαστώ ως το τέλειο ζευγάρι. Εγώ τουλάχιστον. Και ούτε και ο Παναγιώτης νομίζω. Και ο Παναγιώτης έδειχνε και τη διαφωνία του μαζί μου σε κάποια vlogs και μου έλεγε μιλά πολύ και μου έλεγε με καταπιέζει, σε πρίχτη, σαν νομίζω, μου το είχε πει, δεν θυμάμαι μου το είχε πει, μου το έλεγε offline. <laughs> Ενώ δεν νομίζω ότι είχαμε πει εμεί είμαστε το τέλειο ζευγάρι και είμαστε αψεγάδια στη ίσα ίσα που κανεί δεν είναι το τέλειο ζευγάρι. Και το έχω πει πολλέ φορέ ότι δεν είμαστε το τέλειο ζευγάρι. Αλλά ξαναλέω, παίρνω την ευθύνη, είναι δική μου ευθύνη γιατί είναι δικό μου το κανάλι, θα έπρεπε να σκεφτώ καλύτερα προτού προχωρήσω στο να βάλω τον ενδιαστάσει σύζυγο μου μέσα στα βίντεο. Προφανώ έκανα λάθο. Δεν είναι αυτό ο λόγο που χωρί να μην τον έβαλα στα βίντεο όμω. Ε, έκανα λάθο γιατί με αυτόν τον τρόπο σα έχω δώσει άθελά μου την αφορμή να ταυτιστείτε με το ζευγάρι και τώρα να στενοχωριέστε κι εσεί με αρκετά, ίσω όχι τόσο όσο κι εγώ, αλλά αρκετά. Και λυπάμαι γι' αυτό, απολογούμε γι' αυτό. Αυτό έχει συμβεί και με άλλου διάσημου ξαφνικού χωρισμού που προηγουμένω παρουσιαζόμασταν στο τέλειο ζευγάρι. Εμεί δεν παρουσιαζόμαστε στο τέλειο ζευγάρι, αν μα βλέπατε εσεί, ήταν η δική σα αντίληψη. Κυρία Πετρίδου, ο κόσμο δεν είναι χαζό. Δυστυχώ και σε αρκετά μεγάλο βαθμό έχει κουραστεί με τι τέλειε ζωέ που παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου και τελικά αποδεικνύονται φούσκε. Γι' αυτό το φαινόμενο έχετε μιλήσει και εσεί ίδια σε κάποιο βλόγ. Εγώ συμφωνώ μαζί σα ότι ο κόσμο δεν είναι χαζό και συμφωνώ ότι ο κόσμο έχει κουραστεί από τι ψεύτικε ζωέ. Και γι' αυτό το λόγο από τη στιγμή που, που λήφθηκε η απόφαση χωρισμού, η οποία επαναλαμβάνω και μένα με βρήκε ω κεραυνό εν συνέ δεν, δεν το απέκρυψα και να παίζω θέατρο και να παρουσιάζω α, μια τέλεια ζωή, τη στιγμή που δεν ήταν, τη στιγμή που ήμουν και είμαι συντετριμένη από έναν αδόκιτο χωρισμό, ξαφνικό χωρισμό που με έχει, με έχει βγάλει έξω από τα νερά μου. Δεν, ε, αν όντως ήθελα ε, να κάνω αυτό το πράγμα που κουράζει τον κόσμο και με κουράζει και εμένα να παρουσιάζω μια τέλεια ζωή μέσα από το διαδίκτυο, έστω και αν είναι φούσκα, όταν ο γάμος μου τελείωσε, όφιλα να το πω πως τελείωσε. Όφυλα, οφείλω και όφιλα να το πω πως τελείωσε. Αν δεν είχατε εκθέσει δημόσια τη σχέση σα, τότε τα κακόβουλα σχέ... σχόλια θεωρώ πως θα ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό λιγότερα, διότι κανεί δεν θα είχε το βήμα και την αφορμή να, να πει τίποτα. Κι όμω, αγαπητοί μου, θέλω να σου πω ότι εδώ στο κανάλι μα στο YouTube που έχει εκτεθεί η σχέση μα δημόσια, έχουν γραφτεί ελάχιστα αρνητικά σχόλια. Ελάχιστα τοξικά σχόλια. Αυτά τα δύο για τα οποία έκανα vlog χθε. Ελάχιστα. Στο υπόλοιπο διαδίκτυο ε, στις ιστοσελίδες κοινωνικής στι στις σελίδες των, uh, των lifestyle uh, online περιοδικών, που έχει κυκλοφορήσει ως είδηση ο χωρισμός μας, όχι επειδή εγώ το έχω επιδιώξει, αλλά όπως σας είπα και χθες, λόγω του ότι είμαι άνθρωπος που βγαίνω στην τηλεόραση, ανήκω εντός εγκοστό. Πολλά εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά Κυπριακό Star System, πολλά εισαγωγικά, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχουν σταρότητα στην Κύπρο, στην Άτο, ξαναλέω. Σκάτω από από αναρτήσεις που έχει κάνει, ξέρω εγώ, ένα lifestyle περιοδικό, ένα lifestyle site, έχουν γραφτεί πολύ άσχημα σχόλια, τα οποία εγώ δεν τα είχα δει και προχθές κατά λάθο είδα μερικά και εκεί ούτε απάντησα, ούτε έκανα report, ούτε είπα οτιδήποτε, γιατί είπα δεν με γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι που βρίσκονται στο κανάλι μου στο YouTube. Αυτός δεν είναι ο δικός μου διαδικτυακός χώρος. Αυτός είναι ο διαδικτυακός χώρος της τάδε Εφημερίδα, Αυτός είναι ο διαδικτυακός χώρος του τάδε site. Εάν οι άνθρωποι που έχουν αυτό το site, οι άνθρωποι που έχουν αυτή την εφημερίδα, θέλουν να διαγράψουν τα σχόλια που είναι ευριστικά, α τα διαγράψουν. Εγώ δεν θα πω τίποτα και ούτε με αφορά, επειδή όπως είπατε και εσείς πολύ ορθά, λόγω της εμπλοκή μου με την τηλεόραση από το 1997, δηλαδή 23 χρόνια πριν, ναι, 23 χρόνια πριν, επέλεξα να είμαι στο προσκήνιο. Οπότε αυτά είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Και τέλος, όσον αφορά την καλόπιστη και κακόπιστη κριτική και το αν βαφτίζεται η κακία, η κακία αγάπη, συμφωνώ με όσα λέτε, Όμω, υπάρχουν και περιπτώσει που όταν νιώθουμε έναν άνθρωπο κοντά μα, παίρνουμε το θάρρο να εκφράσουμε την άποψή μα και εσύ είναι αντίθετη. Και πολύ καλά κάνουμε. Και αυτό έκανε εσύ τώρα. Δεν γίνεται να χαϊδεύουμε όλη τα αυτιά όλο. Με είμαι μαζί σου με χίλια, ότι δεν είναι καλή ιδέα να χαϊδεύουμε τα αυτιά των άλλων να είμαστε κόλακε. Θα ήμασταν όλοι οι ίδιοι και, θα, και τότε δεν θα υπήρχε νόημα συνύπαρξη. Καλή συνέχεια σε κάθε σα επαγγελματικό βήμα. Και απάντησα στη φίλη. Δεν θα αποκρύψω το σχόλιο σου, επειδή δεν είναι τοξικό. Όντω, δεν το ένιωσα καθόλου τοξικό αυτό το σχόλιο. Το ένιωσα ένα σχόλιο που έθεσε προβληματισμό και ένα σχόλιο πολύ καλά δομημένο. Είναι δομημένο, έχει επιχειρηματολογία και στηρίζει με λογικά επιχειρήματα την άποψή σου και είναι σεβαστή. Όσον αφορά στην κολακία, ούτε εμένα μου αρέσει. Και γνωρίζω πω ο κόλαξ, ο κόλακα δηλαδή, εύκολα μεταβάλλεται σε hater επειδή ακριβώ λειτουργεί προβολικά. Τι εννοώ. Κάποιο ο οποίο σε αποθεώνει και σε ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά και είναι σε κολακεύει, είναι προφανώ ότι προβάλλει πάνω σου κάποια συναισθήματα που έχει για τον εαυτό του κάποιου άλλου ανθρώπου και με τον ίδιο τρόπο, όσο εύκολα σε ανεβάζει τόσο ψηλά και απότομα, τόσο εύκολα θα σε κατεβάσει τόσο χαμηλά. Και το έχω ζήσει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Κόλακε οι οποίοι έρχονται και σε... σου λένε πολύ σπουδαία λόγια και μετά έρχονται και σου δίνουν μια και πα κάτω. Γι' αυτό, στα θετικά σχόλια, βάζω καρδούλα, αλλά δεν εμένω. Με ποια έννοια, με την έννοια του ότι τα διαβάζω και λέω: Οκ, okay. Αν αυτό ο άνθρωπο συνεχίζει να έχει θετική άποψη και συνεχίζει να είναι επικοδομητικό, θα είναι στο κανάλι μα. Αν σε κάποια φάση αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο με έχει κολακέψει στο παρελθόν, βγάλει έναν άλλο εαυτό, θα έχω αντίθετη στάση. Δεν μπορώ όμω τώρα να βαφτίζω όλα τα θετικά σχόλια κολακίε, θα ήταν άδικο. Δεν είναι όμω άδικο τα αρνητικά σχόλια, εκείνα που έχουν έντονη τοξικότητα, που τα διαβάζω και νιώθω πόνο στην κοιλιά να φοβάμαι να τα πω τοξικά επειδή υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία μπορεί να είναι κολακευτικά και να μην είναι αληθινά και εγώ έχω βάλει καρδούλα. Το να βάλω καρδούλα δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει το έχω δει, μ' άρεσε. Δεν σημαίνει συμφωνώ απόλυτα με όσα λε, ούτε σημαίνει ότι μπράβο συνέχισε να με κολακεύει και είμαι ο τελευταίο άνθρωπο που του αρέσει κολακία. Αντιθέτω, τα πολύ θετικά λόγια δεν μου αρέσουν και κάποιοι από εσά που μου γράφετε και προσωπικά μηνύματα το ξέρετε. Μπορεί να σα βάλω καρδούλε, αλλά δεν θα απαντήσω. Δεν θα. Δεν θα... χωρί να θεωρώ ότι όποιο μου λέει θετικά πράγματα είναι κόλακα, αλλά θεωρώ ότι αυτό που κάνω είναι αυτονόητο. Η δουλειά που κάνω είναι αυτονόητη. Θεωρώ ότι ο Θεό μου έχει δώσει αυτό το χάρισμα τη επικοινωνία και τη μεταδοτικότητα και το χρησιμοποιώ αυτό το χάρισμα κατά την κλίση μου με ΙΤΑ και την κλίση μου με γιώτα. Δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Και απάντησα. Όσον. ναι. Ε... Θα μπορούσα να σου απαντήσω σε όλα, αλλά δύσκολο να τα γράψω σε σχόλιο. Θα θέλατε να κάνω ένα vlog που να διαβάζω το σχόλιο σας και να απαντάω σε αυτό. Και μου λέει, ναι Θέκλα, ναι ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ. Με κάθε σεβασμό πάλι δεν είχα καμία πρόθεση να σας στήξω. Το σχόλιο μου δεν είχε πρόθεση να σας κρίνει, καθώς όπως σας είπα σας θεωρώ αξιόλογο. Τώρα έχω κάνει απεικόνηση, οθά, το βρήκα εδώ, το βρήκα εδώ. Ε, το σχόλιο μου δεν είχε πρόθεση να σα κρίνει, καθώ όπω σα είπα, σα θεωρώ αξιόλογο άνθρωπο, αλλά όλα αυτά στάθηκαν περισσότερο ω αφορμή να μιλήσω για το φαινόμενο και την τάση τηλεθεατέ να κρίνουν εντό εισαγωγικών τη ζωή ενό δημόσιου προσώπου. Δεν το επικροτώ και ποτέ δεν το έκανα εγώ, γιατί δεν με αφορά η προσωπική ζωή του άλλου και θεωρώ πω έχω την απαραίτητη παιδεία να μην μπαίνω σε τέτοιου είδου διαδικασίε. Όπω σα είπα, είναι γενικά η πρώτη φορά που σχολιάζω στο κανάλι σα. Ωστόσο, σε ένα βαθμό μπορώ να το καταλάβω. Διότι κακά τα ψέματα ο κόσμο ψοφάει για κάτι τέτοια. Δυστυχώ έτσι είναι και δεν έχει να κάνει μόνο με εσά, αλλά, αλλά γενικά με κάθε δημόσιο πρόσωπο. Είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που δυστυχώ όλοι οι άνθρωποι με αναγνωρισιμότητα ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα πέσουν στα δίχτυα του. Επίση, δυστυχώ ή ευτυχώ δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ικανότητα να αναπτύξουν ορθά την άποψή του και επίση καταλαβαίνουν ότι μπορεί να φανεί κακότροπη. Ότι μπορεί να φανεί κακότροπη ακόμη και αν μην ήταν αυτή η αρχική πρόθεσή του. Σα εύχομαι ότι καλύτερο στην προσωπική και επαγγελματική σα ζωή, γιατί σα αξίζει με χτίμηση. Και τη είπα: Θα το κάνω vlog. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Έγραψε φίλη σε αυτό το σχόλιο, το οποίο σχόλιο σε πρώτη ανάγνωση, αν εγώ διάβαζα τα σχόλια άσκεφτα, μ? αν τα διάβαζα και έλεγα: Έχει μία λέξη μέσα, αυτή, μπλοκ, θα σου έκανα απόκρυψη κατευθείαν. Όχι. Και δεν το έκανα δίκα σε εσένα, αυτό το κάνω με όλα τα σχόλια. Διάβασα το σχόλιο προσεκτικά, απάντησα στο σχόλιο, σου έδωσα την ευκαιρία to elaborate, σου έδωσα την ευκαιρία να αναπτύξει τι απόψει σου, ανέπτυξε τι απόψει σου, μου δώσει και εμένα την ευκαιρία να αναπτύξω τι απόψει σου και μαζί δημιουργήσαμε μια πρόοδο. Μια πρόοδο που ελπίζω να είναι ψυχοφέλιμη, για μένα τουλάχιστον ήταν. είναι χρήσιμο πράγμα να κόβει τον άλλο χωρί να του μιλήσει. Η μόνη περίπτωση που κόβει τον άλλο χωρί να του μιλήσει είναι όταν μπαίνει στα σχόλια και γράφει μία βρισιά. Μπίπ, κατά μπίπ, πάντε μπίπ, και σε μπίπ, και σε μπίπ. Εκεί κάνει απόκρυψη κατευθείαν. Γιατί λε είναι spam. Είναι ένα μήνυμα μίσου το οποίο έρχεται από το πουθενά και έρχεται με σκοπό να σε ταράξει. Εκεί δεν, το, δεν κάνει συζήτηση. Αν όμω ένα σχόλιο είναι διφορούμενο θα μπορούσε κάποιο να το πάρει και για θετικό, θα μπορούσε να το πάρει και για αρνητικό, θα το μπορούσε να το πάρει και για κακόπιστη κριτική, θα μπορούσε να το πάρει και για απλή έκφραση γνώμη ενό ανθρώπου που ίσω δεν έχει την εφράδια να εκφραστεί διαφορετικά. Τότε εκεί πέρα απαντά. Γι' αυτό έκανα στο, σχ... στο χθεσινό σχόλιο. Απάντησα. Απάντησα και αντί να απαντήσει, η κυρία πίσω έσβησε το σχόλιο. Καταλάβατε. Ε, Καθαρό ουρανό σα τραπέζι δεν φοβάται. Αν αυτό που έχει γράψει το έχει γράψει όντω καλόπιστα και σου απαντήσει ο άλλο, τότε απαντά πίσω και όχι απλώ δεν δημιουργείται παρεξήγηση, αλλά δημιουργείται και μια περισσότερη ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη. Λοιπόν, όπω όπως σε ευχαριστώ που μα έχει δώσει εμά, εσύ, εμά εδώ και εμένα και όλου του φίλου που παρακολουθούν εδώ στο κανάλι, αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την ψυχο, ψυχοφέλιμη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει σε όλα τα σχόλια. Να κάνω έτσι ένα, να ριζούμε το τι έχω πει, παραδέχομαι εκ των υστέρων ότι είχα κρίνει λαθασμένα όταν άφησα α, τον ενδιαστάσει σύζυγό μου να είναι στα βλόξ. Δεν το έκανα με κακό σκοπό, δεν το έκανα με σκοπό να παρουσιάσω ότι είμαστε το τέλειο ζευγάρι, δεν θεωρώ ότι είμαστε το τέλειο ζευγάρι. Αυτό που πίστερα και εξακολουθώ να το πιστεύω είναι ότι με έχει αγαπήσει πολύ και τον έχω αγαπήσει πολύ. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που βίωσα την αγάπη την ερωτική και έχω αφαιθεί πλήρω στη σχέση αυτή. Και χαίρομαι που το βίωσα και εύχομαι όλοι οι άνθρωποι, έστω μια φορά στη ζωή του, να βιώσουν αυτό το πράγμα. Και περισσότερε να το βιώσουν. <laughs> Ενώ μην χάνετε την ελπίδα σα ότι αν το έχουμε ζήσει μια φορά και τελείωσε, δεν θα το ξαναζήσουμε. Εντάξει, ευγνωμοσύνη για αυτό το πράγμα όπω έχω πει και χθε. Και όπω γνωρίζει και ο ίδιο, και όπω γνωρίζω και εγώ. Και ε, όταν η σχέση μα τελείωσε, όφυλα να το πω ότι τελείωσε. Και εδώ στο κανάλι, ειδικά επειδή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ταυτιστεί με τη σχέση, παρόλο που αρχικά δεν ήταν αυτό ο στόχο μου, ούτε και στην πορεία ήταν αυτό ο στόχο μου. Το, είχα, το έβλεπα ότι συνέβαινε. Κάποιοι είπαν, μα τα βλέπαμε στα κάπου vlog που ήσουν λίγο μαζεμένοι. Ναι, ήμουν λίγο μαζεμένοι γιατί εκείνη την ώρα έκαναν χίλιε σκέψει στο μυαλό μου, χίλιε αλληλεπιδράσει μία σκέψη με την άλλη και σκεφτόμουν να μην τυχόν κάποιο τώρα ταυτίζεται και αν συμφωνώ με αυτό που βγαίνει προ τα έξω και όχι, γι' αυτό φαινόμουν κακότροπη. Ή όχι κακότροπη, φαινόμουν να. Έτσι, σκεπτική. Είχε, είχε, πολύ σκεπτικό, σκεπτικισμό τα μάτια μου, ειδικά στα τελευταία vlogs, γιατί ένιωθα ότι ε, έχω ευθύνη ω ψυχολόγο που έχω αυτό το κανάλι που δεν κάνω ψυχοθεραπεία από το κανάλι, κάνω ψυχοεκπαίδευση. Έχω ευθύνη να μην παρουσιάζω κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Εντάξει. Όσον αφορά το μετριασμό των σχολείων, έγινε ξεκάθαρο ότι είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που μου ανήκει αυτή εδώ. Είμαι εγώ ιδιοκτήτη τη διαδικτυακή πλατφόρμα. Δηλαδή, αν εγώ απόψη αποφασίσω ότι σβήνω αυτό το κανάλι, είναι ένα πολύ απλό κουμπί που πατά διαγραφή του καναλιού και σβήνεται. Δεν υπάρχει αυτό το κανάλι πλέον στο YouTube, δεν υπάρχουν αυτά τα βίντεο πλέον, δεν υπάρχουν αυτά τα σχόλια πλέον. Μόνο εγώ έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Μόνο εγώ δικαιούμαι να σβήσω αυτό το διαδικτυακό κανάλι. Άρα, ω ιδιοκτήτη αυτού του διαδικτυακού χώρου, οφείλω να κρατώ αυτό το διαδικτυακό χώρο καθαρό. Καθαρό από τοξικότητα. Όπω την αντιλαμβάνομαι εγώ. Και έχω κάποιε γνώσει περισσότερε από το μέσο άνθρωπο να αντιληφθώ την τοξικότητα λόγω επαγγέλματο και λόγω τριβή. Χωρί να σημαίνει ότι είμαι υπεράνθρωπο, χωρί να σημαίνει ότι δεν κάνω λάθη, και χωρί να σημαίνει ότι κάποιο, τον οποίο έχω βάλει σε απόκριση και τον έχω βάλει αδίκω σε απόκριψη, δεν θα μπορούσε να φτιάξει ένα άλλο προφίλ, ενώ να, να κάνει νέο λογαριασμό και να μου, ή να μου στείλει email και να μου πει θέκλα, νομίζω ότι με έχει αδικήσει, μου έχει βάλει σε απόκρυψη και αυτό θεωρούσα και όχι το άλλο. Και θα απαντούσα, Πώς απαντάω. Λοιπόν, ε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έχουμε ανοιχτέ τι κερές μα για να πιάνουμε την τοξικότητα όταν τη βιώνουμε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να προστατεύουμε τον εαυτό μα από πράγματα που μα κάνουν ζημιά. Απολογούμε για όσους από εσάς έχετε στενοχωρηθεί και το νιώθω πως έχετε στενοχωρηθεί απολογούμε που έχετε στενοχωρηθεί και απολογούμε που επειδή εγώ άφησα την προσωπική μου ζωή να, διεσφυ... να παρισφρήσει στο κανάλι όχι απλώς ως γνώση το ότι είμαι παντρεμένη αλλά και ως να... βίντεο με τον ενδιαστάσεις σύζυγο με το οποίο βλέπατε, απολογούμε γι' αυτό δεν απολογούμε που αγάπησα δεν απολογούμε που αγαπήθηκα δεν απολογούμε που χώρισα Δικαιούμε να ζω, νομίζω, ε. όπω ο καθένα δικαιούται να ζει. Ε, όπω ήταν ξαφνικό για εσά, ήταν ξαφνικό και για εμένα. Δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη γι' αυτό και το κριτήριο μόλι αυτέ τι ημέρε είναι τι είναι ψυχοφέλιμο για όλου μα. Ψυχοφέλιμο για τον Παναγιώτη, ψυχοφέλιμο για εσά, ψυχοφέλιμο για τα παιδιά μου, ψυχοφέλιμο για του γονεί μου, ψυχοφέλιμο για μένα, ψυχοφέλιμο για το κανάλι. Το ψυχοφέλιμο έχω στο σκοπό μου. Νιώθω ότι έχει δοθεί μια τεράστια εκπαιδευτική ευκαιρία για μένα, τουλάχιστον, αν όχι και για άλλους ανθρώπους, να μπορέσω να μεταφέρω κατά τη διάρκεια αυτή που εγώ ίδια προσωπικά βιώνω κάτι πολύ ξαφνικό και πολύ δύσκολο, να μεταφέρω αυτό που βιώνω με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Γιατί έχει όλη μου τη ζωή διέπομαι από αυτές τις αρχές έτσι με έχουν μεγαλώσει οι γονεί μου, έτσι έχω επιλέξει να ζω με σεβασμό στον άνθρωπο, σεβασμό στην ιστορία του ανθρώπου, σεβασμό ακόμη και στη δική μου ιστορία και σεβασμό και στο παρόμο και στο παρελθόν μου και στο μέλλον μου και σεβασμό στου άλλου ανθρώπου. Και όταν ζητάμε σεβασμό από του άλλου, δεν είναι κακό. Και δικαιούμαστε να το ζητάμε όσοι επιδεικνύουμε σεβασμό προ τον εαυτό μα. Φιλενάδα, ειδικά εσύ που γράψει το δεύτερο σχόλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχει δείξει πολύ σεβασμό και με το πρώτο σχόλιο και με το δεύτερο. Και σε ευχαριστώ που μα έδωσε αυτή την ευκαιρία. Αυτά, αυτό το έκτακτο. Α, θα, το, θα, θα κάνω και το βραδινό σε λίγο. Φιλιά! Γεια σα! Πώ το κλείνουμε τώρα αυτό, Να.